Ας κάνουμε ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το επεισόδιο. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο Chilling Couch, το ένατο. Για μας δεν είναι το ένατο. Για μας δεν είναι το ένατο, είναι το δέκατο, διότι το έχουμε ξαναγυρίσει αυτό το επεισόδιο. Αλλά επειδή το έλουσε το πρόγραμμα που έγραφε ήχο υποχρεωτικά, το ξαναγυρνάμε. Όχι ότι έχει καμία σημασία, απλά δεν θέλουμε να σας λέμε ψέματα. Ναι. Γιατί, ξέρουμε τι έχει κάνει ο καθένας. Ναι, γιατί συνήθως δεν ξέρουμε σε αυτή τη λίστα τι θα πει ο καθένας. Τώρα ξέρουμε ο καθένας τι έχει φέρει, αλλά κλάιν, δεν πειράζει. Θα πούμε καινούργια πράγματα από αυτά που είμαστε στο προηγούμενο. Mm. Πιο ωραία θα είναι. Καλώς ήρθατε. Βλέπετε, έχουμε ανανεωμένο ήχο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην το λούσει το πρόγραμμα και να μπορείτε να μας ακούτε όπως πρέπει. Κάναμε λίγο πιο podcastικό τον ήχο και όχι τόσο YouTube-ικό. Για να μπορείτε και εσείς που μας ακούτε από το Spotify ή από το Apple Podcast να μας ακούτε όπως αρμόζει σε ένα έτσι podcast. Για όσους μας ακούτε βράδυ, να πούμε πως καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας. Από εδώ ο Ανδρέας, αριστερά μου. Εγώ είμαι ο Θωμάς και για τις επόμενες 2 ώρες θα είσαστε μαζί μας. Καλά, όχι, το βίντεο θα είναι περίπου στα 30 λεπτά. 25, 40 λεπτά. Αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο, θα ήμασταν 2 ώρες μαζί. Ναι. Ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και κάποιο live chilling couch. Δεν ξέρω, γράψτε μας από κάτω αν τότε θέλετε. Μπορεί ή να όχι. Είμαστε 2 ώρες. Θα δούμε. Τότε μπορεί να είμαστε 2 ώρες. Και να λέμε και να λέμε και να λέμε και να λέμε και να φλιαρούμε. Ναι. Όπως κάνω εγώ τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, σήμερα, επειδή δεν έχει μεγάλη επικαιρότητα το σινεμά, γενικά έχει πέσει το πράγμα στα τάρταρα. Έχει λίγο πιο μετά, αργεί λίγο. Έχει πέσει η επικαιρότητα, όπως και ο Ιαν Μακέλεν έπεσε και ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Άργια μου τα κάνετε τούμπανο στο Instagram γιατί φοβηθήκανε, μήπως. Δεν μπορούμε να ανεβάζουμε τίποτα για τους μεγάλους ηθοποιούς σε ηλικία για να μην φοβάστε εσείς. Και εγώ φοβήθηκα από την αλήθεια. Εντάξει, όλοι φοβηθήκαμε, αλλά τι έκαμε. Δεν ανεβάζουμε τώρα τέτοιο. Φοβήθηκα ότι πέθανε. Τι πείστε ξύλο, βρεγουζούζιδε. Όχι, έπρεπε να κάνεις τη φάση του Ιαν Μακέλεν για να κάνει καλά είναι με μεγάλα γράμματα. Θα κάνουμε από αυτά τα ωραία δροσερά τοπτενάκια. Είναι και καλοκαίρι, οπότε ταιριάζει η φασάρα εδώ πέρα. Βάλαμε και air condition, οπότε είναι όντως δροσερά. Μπράβο, βάλαμε και air condition, οπότε είμαστε όντως δροσερά. Δεν θα βλέπετε πια υδρωμένα κορμιά στο Tom & Chill κανάλι. Τη γλιτώσατε. Οπότε θα πούμε σήμερα το top 15 και 5 αγαπημένους κακούς από ταινίες γενικά. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτή τη φορά να ξεκινήσεις εσύ. Την προηγούμενη φορά ξεκίνησα εγώ. Δεν πήγε καλά. Θέλω εσύ να ξεκινήσεις. Ωραία, όντως. Να χαλάσουμε το προξενιό. Το νούμερο 5 μου εμένα, δεν θα το πιστέψεις. Ναι. Να σου πω να έρθει, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι ένα από σένα. Έχω μνήμη χρυσόψαρου. Δεν θυμάμαι ένα από σένα εγώ. Α, ωραία, εντάξει. Άρα καλά πάμε. Λοιπόν, καλά είμαστε. Το νούμερο 5 μου είναι. Καλά. Θέλω λίγο να σχολιάσεις το καμουφλαρισμένο Samsung. Καμουφλαρισμένο Samsung ταμπλετάκι. Όχι, γιατί δεν είναι Samsung. Δεν είναι Samsung. Δεν είναι. Επειδή το κανάλι έχει budget μόνο για Samsung tablet και για ένα αυτοκόλλητο Apple. Το οποίο έχουν ίδια τιμή με το tablet. Ναι. Νούμερο 5. 5 δικό σου. Ο Riddler του The Batman. Πολ Ντανάρα. Ναι. Πολ Ντάνο. Αν και δεν τον έβαλα, δεν έβαλα στο νούμερο 5 100% για τον Πολ Ντάνο, όπως έχω κάνει με άλλους, ας πούμε. Είναι. Δεν τον έβαλα, δηλαδή. Είναι στο νούμερο 5 για το χαρακτήρα του Ρίτλερ. Και ο Πολ Ντάνο ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά είναι στο νούμερο 5. Όπως είναι γραμμένος, δηλαδή. Ναι, όπως είναι γραμμένος. Για τον χαρακτήρα του. Είναι και για το Πολ Ντάνο μέσα, γιατί θα έβαζα τους άλλους που έχω πιο κάτω, που σκέφτηκα, θα τους πω μετά. Δηλαδή, σου άρεσε αυτή η μίξη. Μου άρεσε αυτή η μίξη μυστηρίου. Μπέιν και The Riddler που έχει μου άρεσε γίνει η μίξη μυστηρίου, η γρίφη. Ναι. Το τίτε ήταν λίγο τρελός, λίγο, αλλά και ταυτόχρονα έξυπνος. Λόκο, έτσι. Μου άρεσαν όλα αυτά μαζί. Κοίτα, τρελός δεν ήταν, για να λέμε και την αλήθεια τώρα. Τρελός δεν ήταν, ήταν λογικότατος. Στο τέλος. Εξελίχθηκε σε τρελός. Ναι. Στην αρχή ήταν λογικότατος. Να το πούμε αυτό. Άλλο που μετά έπαθε εγκεφαλικό δημιουργός. Που και με απογοήτευσε ξαφνικά το τέλος του The Riddler. Ναι, και ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο Riddler δεν ήθελε απλά να καθαρίσει την Gotham, να σκοτώσει πάντες. Που δεν είναι το τέλος του, από ό,τι κατάλαβα. Θα ξαναυπάρξει στη δεύτερη ταινία. Στο τέλος της ταινίας, εντάξει. Ναι. Πάντως το νούμερο 5 είναι γι' αυτό, λόγω του μυστηρίου και το The Batman. Δηλαδή που όχι για τον Πολ Ντανάρα που είναι. Είναι και για τον Πολ Ντάνο, είναι. Και το πιάρα, το πιάρα ο Πολ Ντάνο. Δεν τον έχω δει στα καλά του τα που έχει παίξει καλές του ταινίες. Όπως είπες και πριν, μου έλεγες ποια έλεγε. Σούπα το There The Prisoners. Be Blood και The Prisoners. Και το There Will Be Blood με Daniel Day-Lewis εκεί και αυτόν θα μπορούσα να ξέρεις ότι και αυτούς θα μπορούσα να τους είχα βάλει σε αυτή τη λίστα, έτσι. Ναι. Δεν τα έχω δει, οπότε Paul Dano για το The Riddler. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Ναι. Το The Batman να το ξαναδούμε. Θέλω πολύ να ξαναμπω στον κόσμο. Ναι, ναι, το The Batman. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μάση και εμένα. Βροχή forever. Τώρα που είναι και καλοκαίρι είναι πιο ωραίο να δεις το The Batman γιατί σε βάζεις, άμα σου αρέσει ο χειμώνας, σε βάζεις το mood του χειμώνα και έτσι κρύβεσαι και. Με air condition γιατί είναι 3 ώρες. Μπράβο, το βάζεις και στους 16 βαθμούς air condition για να νιώθεις έτσι μέσα στην Gotham. Όχι στους 16. Νούμερο 5 δικό μου είναι ένας κακός τον οποίο και εσύ θα γουστάρεις.
ο Man, ο Dr. Man. Ο Man, τέλος πάντων, από την ταινία Interstellar. Πάντως τον έχω και εγώ, το ξέρεις. Τον οποίο. Τον έχω και εγώ στο πιο κάτω, ναι. Από το νούμερο 5. Πιο κάτω εννοείς. Ήταν υποψηφιότητα. Δεν μπήκε τελικά, ναι, στη, ναι, λίστα. Το οποίο τον υποδίεται ο Matt Damon, αυτή η σκατόφατσα του Matt Damon. Που πραγματικά, παιδιά, είναι από τους κακούς που μου έχουν μείνει από την πρώτη στιγμή που είδα τη συγκεκριμένη ταινία. Με το που είδα το Interstellar, την επόμενη μέρα θυμόμουν, το πρώτο πράγμα μάλλον που θυμόμουν από αυτή την ταινία ήταν ο Matt Damon στη μέση της ταινίας να έρχεται και να δίνει πόνο, να ξεκληρίζει και να συνευριάζει, να ξεκληρίζει μια ολόκληρη ανθρωπότητα, έτσι επειδή την είδε ότι ξαφνικά δεν γουστάρει και λέει: εδώ παιδιά, θέλω λίγο να φανταστούμε την υπόθεση του Interstellar. Είσαι ο Cooper, είσαι στη γη, η γη καταραίει, η γη καταραίει, δεν είναι σε θέση πλέον να φιλοξενήσεις τους ανθρώπους. Ναι. Έχεις μια κόρη και ένα γιο, τους οποίους θες να προστατεύσεις. Τους αφήνεις πίσω. Γενικά την ανθρωπότητα θες να σώσεις. Ωραία. Ναι, κατ' επέκταση, αλλά πώς πρώτα στο μυαλό σου σε ενδιαφέρει να σώσεις, ναι, τους δικούς δύο ανθρώπους. Ναι. Ωραία. Φεύγεις. Κάνεις τη φάση αυτή που πάνε το ταξίδι, όλα αυτά που δεν έχει κάνει κανένας άλλος στην ανθρωπότητα. Πάνε σε λάθος πλανήτη. Έτσι. Χάνουνε ώρες από εκεί, μέρες ή ίσως και μήνες, ίσως και χρόνια από τη γη. Πηγαίνουν υποτίθεται στον σωστό πλανήτη που είναι πλανήτης του Man, του Dr. Man, και αποδεικνύεται ότι ο τύπος απλά έστελνε ψευδή στοιχεία. Πάει να δολοφονήσει τον Cooper εμψυχρό, λέγοντας το συγγνώμη. Σχεδόν τα κατάφερε. Έτσι. Ναι, σχεδόν τα κατάφερε. Αυτός νόμιζε ότι τα κατάφερε κιόλας. Ναι, ναι. Παίρνει το διαστημόπλοιο, κλέβει δηλαδή το διαστημόπλοιό τους, οπότε στην ουσία δολοφονεί και τους άλλους έμεσα και τους υπόλοιπους. Και μετέπειτα χαλάει και το διαστημόπλοιο, τον κεντρικό σταθμό που θα επέτρεπε σε αυτούς να γυρίσουν πίσω ή τουλάχιστον να πάνε κάπου αλλού για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Στην ουσία δηλαδή καταδικάζει μια ολόκληρη ανθρωπότητα. Ο τύπος είναι τόσο κακός που σκέφτηκε το προσωπικό του συμφέρον, έβαλε το προσωπικό του συμφέρον παραπάνω από όλη την ανθρωπότητα. Άσε τον Cooper, άσε όλους τους υπόλοιπους, δεν τον ένιωξε τίποτα. Και είναι και ο Matt Damon ο οποίος έχει αυτή τη σκατόφατσα που μπορεί με ένα απαθές βλέμμα, μια πάθεια γενικά που βγάζει. Να σε πείσει ότι είναι κακός. Να σε πείσει ότι είναι κακός και ότι είναι κρύο αίμα. Ότι εγώ τώρα κάνω αυτό που γουστάρω όπως γουστάρω και δεν με νοιάζει τίποτα και για κανέναν. Οπότε έρχεται και δεν είναι αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είναι στο νούμερο 5. Dr. Man. Α, είπαμε ότι θα βάζουμε βαθμολογίες. Για το ένα πόσο βάζεις. Ναι, είπαμε ότι θα βάζουμε βαθμολογίες παιδιά στον κάθε κακό. Όχι ο ίδιος. Εγώ στον Αντρέα και ο Αντρέας στους δικούς μου. Στον Ρίτλερ του Πολ Ντάνο θα βάλω 6. Ωραία. Θα βάλω 6 γιατί δεν μου άρεσε η αλλαγή που σας είπα πιο πριν με το plot twist που έγινε, ναι, και καλά στο The Batman. Αυτά δεν μου άρεσε. Ναι, αυτό ούτε εμένα μου άρεσε. Ναι, οπότε δεν κρατάει η σταθερότητα στο χαρακτήρα, γι' αυτό και του βάζω 6 στα 10. Εσύ τώρα πάμε στο Dr. The Man, επειδή τον είχα και εγώ, σκεφτόμουν να πιω να βάλω στο 5 μαζί με κάποιους άλλους, με έναν ακόμα βασικά. Ναι. Θα του βάλω 8 στα 10. Ευχαριστώ, bro. Τίποτα, bro. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Άρα το νούμερο 4 είσαι εσύ τώρα. Το νούμερο 4 το δικό μου. Α, την Παναγία, δεν θυμάμαι τίποτα από τι έχει πει. Ναι. Τι έχω πάθει. Το νούμερο 4 το δικό μου είναι από το Harry Potter. Ναι. Ο Voldemort. Ο Voldemort. Voldemortάρα! Voldemortάρα. Λοιπόν, τον Voldemort καταρχάς δυσκολεύτηκα να το βάλω ή στο 3 ή στο 4. Ναι. Γιατί το 2 και 1 είναι εντάξει. Mm-hmm. 2 ή 4 ή 3. Τον έβαλα στο 4 τελικά. Και τον έβαλα στο 4. Εγώ γιατί περίμενα να τον έχει στο 1, α πούμε, εσύ συγκεκριμένα. Όχι, δεν τον έχω στο 1. Τον έχω στο 4 γιατί είμαι αντικειμενικός. Ναι, πάνω απ' όλα. Πού είναι αυτό και δεν πρέπει να έχω πάρει. Πάνω απ' όλα αντικειμενικός και νομίζω είναι το καλύτερο σετάρισμα, ναι, κακού που έχει γίνει ποτέ. Γιατί δεν σετάρεται απλά σε μισή ταινία ή σε κάτι λίγο όπω σε άλλες ταινίες. Σετάρεται σε πόσες ταινίες. Ναι, γίνεται το σετάρισμα του σε. Και τον φοβάσαι. Και, και τον σκέφτεσαι πριν καν τον δεις ποτέ. Και τελικά όταν εμφανίζεται, όταν πρωτοεμφανίζεται στο κύπελο της φωτιάς στο τέλος, κάνει και ένα kill που δεν θα πούμε πιο. Εντάξει, spoiler alert τώρα, τι να πούμε, θα πούμε για κακούς. Ναι, καλό θα ήταν να μην κάνουμε spoiler. Okay. Εντάξει, σκοτώνει και ένα σημαντικό χαρακτήρα τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και όταν πρωτοεμφανίζεται δεν είναι. Δεν έχει μια εμφάνιση, ας πούμε, φοβερή. Δεν είναι τεράστιος, δεν είναι δυνατός, δεν είναι έτσι. Δεν εμφανίζεται είναι με καμιά κάπα από το πουθενά, από τον, ναι, αέρα, να πέφτει με το Σούπερμαν. Δεν έχετε με κανένα δράκο, ας, ναι, πούμε. Με εκρήξεις αυτά. Χαλαρά. Ή καμιά μαγεία τρελή, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, να ρίξει κάτω και να σκοτεινιάσουν τα πάντα. Αλλά δεν θέλει να σου δείξει η ταινία, δεν θέλει να σου δείξει ότι αυτός, η εμφάνισή του τον κάνει κακό. Δεν θέλει να σου δείξει ότι στο δείχνει μέσω των υπόλοιπων. Ναι, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να το κάνει γιατί όπως, ναι, είπες, το έχει σετάρει πολλές παλιότερα και το σετάρει με
με τους υπόλοιπους γύρω του που φαίνονται ότι είναι δική του και το στηρίζουν και το σέβονται, αλλά ταυτόχρονα τον τρέπουν για να μην τους σκοτώσει. Και επίσης είναι πολύ άβολο αυτό που έχουμε πει, ότι ρε παιδί μου, είναι πολύ άβολο το ότι ενώ σου είχε σετάρει τόσες ταινίες ότι θα εμφανιστεί ο Voldemort, που δεν κανένα πεις καν το όνομά του. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτός που παλιά έκανε όλα αυτά που έκανε, ο καλύτερος μαθητής του Hogwarts. Ο μόνος που επέζησε είναι ο Harry Potter. Μπράβο, απόλυτα. Έχει σκοτώσει τα πάντα, ξέρω εγώ. Και περιμένεις εσύ τώρα όντως να κάνει ποιος μια εμφάνιση. Είναι αυτός. Ναι, και περιμένεις να κάνει όντως μια εμφάνιση, ρε παιδί μου, θεαματική. Θα γίνει χαμός, ναι, και ξαφνικά τον πετάει μέσα σε ένα χώρο από το πουθενά. Και δεν χρειάζεται κιόλας. Ναι, και νιώθεις πολύ άβολα, γιατί είσαι με τον μέγα κακό του, ναι, του σύμπαντος, ξαφνικά μαζί εκεί, τον βλέπεις μπροστά σου μαζί με τους υπόλοιπους, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις οι άλλοι πώς τον αντιμετωπίζουν και εσύ νιώθεις άβολα γιατί έσκασε από το πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Δεν το περίμενες. Εγώ πιστεύω κανένας δεν περίμενε στο κύπελο της φωτιάς, παιδιά, ότι θα εμφανιστεί στο τέλος ο Voldemort. Ναι. Εκτός από αυτούς που φαντάζομαι θα έχουν διαβάσει το βιβλίο. Γιατί... Εγώ τώρα διαβάζω μόνο το πρώτο. Ξεκινάω τώρα. Α, ναι. Ωραίος, ωραίος. Άμα διαβάσεις τα βιβλία, να κάνουμε επεισοδιάκι εδώ, να μας πεις τις διαφορές από τα βιβλία και αυτά, τι σου άρεσε περισσότερο, τι λιγότερο και αυτά, και μετά θα τα διαβάσω κι εγώ. Ωραία. Τι το έχεις διαδικτυακό? Όχι. Το έχεις αγοράσει? Ναι. Α, ωραία. Ακόμη καλύτερα. Άρα στο νούμερο. Λοιπόν, νούμερο 4 Voldemort. 4 και να πούμε για την ηθοποιάρα που παίζει το Voldemort, έτσι δεν το είπαμε. Ηθοποιάρα και αυτός κάνει. Ο Finch. Ο Ralph Finch. Εγώ επίσης τον έχω γουστάρει και σε μια πρόσφατη ταινία που είχαμε δει. Που είχα δει με μαγειρική. Α, ναι. Τώρα βγήκε η Σεφ, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Τώρα θα σας γελάσω. Που έπαιζε και η Άνια Τέιλορ Τζόι. Τώρα στο σινεμά δεν λες? Όχι τώρα. Έπαιζε πριν. Πέρσι. Όχι, πρόπερσι ήταν. Σίγουρα. Πέρασαν δύο χρόνια με αυτή την ταινία. Πρόπερσι ήταν, ναι. Πολύ ωραία ταινιούλα. Έτσι χορορίζει. Έτσι περίεργη. Θυμάμαι το τίτλο. Και εγώ. Άμα το θυμηθώ θα το, θα το βάλω κάπου. Στο Voldemort θα βάλω ένα. Θα βάζα 10. Ναι. Αλλά για να κρατήσω λίγο το suspense παραπάνω, θα βάλω 9. Ωραία. Voldemortάρα, δεν μπορώ, παιδιά. Θα βάλεις μετά 10. Και έχει και αυτή τη φωνή, την περίεργη αυτή του που είναι μόνιμα βραχνιασμένος. Ναι, ναι, ναι. Είναι μόνιμα με τέτοιο, όπως το λέγεται, με πνευμονία. Φαρικίτιδα. Με φαρικίτιδα, μπράβο. Στο νούμερο 4 εγώ έχω κάνει double combo και έχω βάλει tag team στο νούμερο 4, διότι αυτοί οι δύο συνδέονται με την έννοια ότι και οι δύο είναι AI. Η πρώτη AI είναι ο HAL 9000 από το 2001 A Space Odyssey του αγαπημένου μας, ή όχι και τόσο, Stanley Kubrick. Όχι ότι δεν μας άρεσε ταινία, έτσι. Όχι ότι δεν μας άρεσε ταινία. Είναι πολύ καλή ταινία. Αλλά δεν εντάξει. Εγώ την αντικειμενική μου άποψη θα την πω. Δεν φοβάμαι ποτέ να πω την αλήθεια. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα συμφωνήσουν ή όχι. Ούτε εμένα, εντάξει. Ούτε εμένα. Όπως εξ αρχής, έχω δει αρκετές ταινίες του Kubrick. Δεν μπορώ να πω ότι καμία είναι από τις αγαπημένες μου ή ότι θα την ξαναβλέπα. Όχι, ούτε εγώ. Αλλά δεν γίνεται, όπως έχουμε ξαναπεί, να μην εκτιμήσουμε αυτό που πάει να κάνει. Έτσι. Είναι καλές ταινίες, δεν λέει κανένα το αντίθετο. Είναι φοβερά ποιοτικές οπτικά ταινίες. Στον οπτικό τομέα ο Kubrick ήταν εκπληκτικός. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ δεν είμαι φαν. Αυτό που όντως μου άρεσε εμένα είναι αυτό που θα πεις τώρα. Ναι. Ο HAL 9000. Ο HAL 9000 στο Space Odyssey είναι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία διοικεί, χειρίζεται, οδηγεί τους αστροναύτες εκεί που πρέπει να πάνε στο διαγαλαξιακό ταξίδι τους. Και πραγματικά πάντοτε ανέκαθεν σε όλες τις ταινίες που έχω δει, στις οποίες ρε παιδί μου μια AI έχει τον έλεγχο μιας εγκατάστασης, ενός διαστημοπλοίου, ενός αμαξιού, γενικά όπως και στο Resident Evil το πρώτο ας πούμε είναι AI που έχει τον έλεγχο του facility. Και αυτό είναι εκπληκτικά τρομακτικό, όταν παίρνει και σάρκα και οστά, όταν μάλλον οπτικοποιείται με το μικρό κοριτσάκι, είναι ακόμη πιο creepy στο Resident Evil. Στο Space Odyssey δεν γίνεται αυτό, δεν οπτικοποιείται. Και αυτό εμένα μου άρεσε πολύ. Ναι, μένει μόνο η φωνή του. Το τρομακτικό μου αυτό είναι, ρε παιδιά, ότι γιατί με τρομάζει εμένα πάντα, γιατί μια AI δεν έχει καθόλου συναισθήματα. Πράττει πάντοτε με τη λογική, πράττει πάντοτε με τον προγραμματισμό που του έχει κάνει ο προγραμματιστής, του έχει βάλει ένα σκοπό και θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να φέρει εις πέρα σε αυτό το σκοπό, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό στο Space Odyssey, ότι μόλις οι δύο αστροναύτες πάνε λίγο να παρεκκλίνουν από το σχέδιο, από το αρχικό σχέδιο, η AI τους βλέπει και μάλιστα τους ακούει, τους βλέπει και επειδή εκείνη την ώρα δεν ακούει γιατί αυτοί πάνε να παίξουν μπινιά, διαβάζει τα χείλη του ενός. Όταν κλείσαν την πόρτα, μπράβο. Νομίζαν ότι είναι safe. Ακριβώς. Και φαινόταν τα χείλη τους και τα διάβασε. Και τα διάβασε και τους πετσόκοψε μετά. Ναι. Και αυτό που με τρομάζει με ένα σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, είναι ότι όταν μία AI σε βάλει στο μάτι, εάν καταφέρει και σε φέρει εκεί που θέλει, δεν μπορείς με τίποτα να ξεφύγεις. Ξέρεις ότι θα σε σκοτώσει 100%. Αν, ρε παιδί μου, ένας ψυχοπαθής άνθρωπος
σε έχει βάλει σε ένα σημείο. Μπορεί να είσαι 99% σίγουρος. Επειδή είναι ανθρώπινο μυαλό, μπορεί να το κάνει. Μπράβο, αλλά λες 1% πιθανότητα, ναι. Μπορεί και να με σκοτώσει. Την έχεις αυτή την πιθανότητα. Μπορεί να με βασανίσει. Μπορεί... Δεν μπορείς να μεταπείσεις το AI, μόνο τον άνθρωπο. Αλλά το κομπιούτερ είναι κομπιούτερ, ναι. Και τέλος θα σε σκοτώσει ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό και με τρομάζει. Γι' αυτό και έτσι μου φαίνεται. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, πώς να το πω, βάναυσο και είναι κιόλας αυτό που θα πω, φαίνεται απάνθρωπο, γιατί είναι απάνθρωπο, ναι. Αυτό που θα σου κάνει η AI. Δεν την ενδιαφέρει το πόσο σκληρό είναι αυτό που θα σου κάνει. Και μέσω της σκηνοθεσίας τώρα σου δείχνει το πόσο τρομακτική είναι, γιατί ήταν πολύ ωραίο όσα έδειξε, ναι. Εκεί πέρα και το, την ανέδειξε, τον τρόμο τον ανέδειξε, ναι, του, ναι, AI. Ναι. Εντάξει, AI, AI, AI να πούμε το 1900 πόσο, AI κακός, το 1900 πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Πολύ μπροστά από την εποχή του και... Ναι. Και αυτή η ταινία ενέπνευσε και τον Νόλαν για να φτιάξει το Interstellar, έτσι. Ναι. Πώς σου φάνηκε που έβαλα στο 5 Interstellar, Νόλαν και στο 4 έχω βάλει τον Kubrick με την ταινία που ενέπνευσε τον Νόλαν. Φοβερό. Τώρα το αντιλήφθηκα. Και μαζί του να κάνουν παρεούλα, να παίρνουν ο ένας διαδικτυακά τηλέφωνο. Έκλεψες. Ο ένας τον άλλον. Εντάξει, έκλεψα, αλλά θα αξίζει. Ναι. Είναι ο Agent Smith με την άλλη απαθέστατη φάτσα του Hugo Weaving. Ο κακός, καταρχάς να πούμε, από το Matrix, για όποιον δεν θυμάται. Ο κουστούμάτος με τα γυαλιά, τα Matrix. Πόσο φορέθηκαν τότε αυτά τα γυαλιά, ρε παιδιά. Πραγματικά μια ιδέα και μισή. Δεν το έζησα πότε, εντάξει. Εγώ το έζησα και πραγματικά ήταν μια ιδέα και μισή πάλι καλά που δεν εξελίχθηκε αυτό να συνεχίσει. Εσύ τα φοραγίες. Όχι. Όχι, όχι. Ο Agent Smith είναι μία AI η οποία έχει δημιουργηθεί από μία άλλη ανώτερη AI η οποία έχει ως στόχο να διοικεί και να λέει τι να κάνουν οι άλλες AI από κάτω του. Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να μιλάμε. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, είναι ένα ρομπότ το οποίο το φτιάξαν ανώτερα ρομπότ και αυτό το ρομπότ έχει ως, είναι ο στρατηγός των υπόλοιπων ρομπότ που είναι από κάτω του. Και του έχουν δώσει unlimited δυνατότητες σε μια εικονική πραγματικότητα στην οποία διοικούν τα ρομπότ. Έτσι. Ναι. Έχει τσιτάκι ο Agent Smith. Ο οποίος δεν γουστάρει καν τη δουλειά που κάνει. Είναι AI κουρασμένη και νευριασμένη. Είναι AI Έλληνας εργαζόμενος ο οποίος έχει κουραστεί πια να τον βάζουν από το ένα Matrix στο άλλο. Σου λέει τι διάολο θα γίνει, δηλαδή τόσα Matrix έχω κάνει, τόσες εκδόσεις. Άντε, μία βρέκολο ανθρωπότητα, μία δεν θα κάτσεις. Δεν θα την γουστάρεις μία. Έχει συγχαθεί την ανθρωπότητα, συχαίνεται, λέει. Μάλιστα και βλέπει τον Μορφέα και, και παίρνει τον υδρότα του όταν τον ανακρίνει και του λέει: μυρίζω τη βρώμα σας. Φαίνεται στο βλέμμα του Hugo Weaving, χωρίς να το δείχνει όμως στο βλέμμα του. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτός ο τύπος αυτό το πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά. Μόνο κουνώντας το στόμα του, βέβαια εκείνη την ώρα βγάζει τα γυαλιά που το λέει αυτό. Βγάζει τα γυαλιά, οπότε βλέπει τα μάτια του, γιατί στο υπόλοιπο είναι δεν πολύ σημαντικό τα μάτια, ναι. Να βλέπει τα μάτια. Και εκείνη την ώρα δείχνει το πόσο συχαίνεται όχι μόνο την ανθρωπότητα, αλλά και το ίδιο το Matrix. Το ίδιο το πρόγραμμα, την ίδια την εικονική πραγματικότητα που έφτιαξαν τα αφεντικά του, διότι τη βλέπει και αυτό σαν φυλακή που θέλει να τελειώνει με αυτό, να το διώξει, να το βγάλει από πάνω του, να το πετάξει ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί. Οπότε μιλάμε για τον απόλυτο κακό. Είναι πανέξτος γιατί είναι AI, είναι και αυτός αμήλικτος, όπως και δίποτε θέλει να βγάλει εις πέρα στην αποστολή του, έτσι, και είναι παντοδύναμος. Βαθμολογία θέλω και για τους δύο. Βαθμολογία στο, πώς το είπες? HAL 9000. Ναι, θα βάλω ένα 9 στα 10. 9 στα 10. Γιατί συμφωνώ. Μπράβο. Που το βάλω στο 4. Μπράβο, Αντρέα. Και στον Agent Smith, ναι. Επειδή δεν συμπαθώ το Matrix, αλλά, είναι ηθοποιάρα. Και επειδή έβαλα 8, ναι. Στο Interstellar, ναι. Θα βάλω ένα 7. Έλα ρε Αντρέα, έβα 7. Στον Agent Smith 7. 7. Μα 7 στον Agent Smith. 7, 7. Τώρα σου ήρθε εδώ ρε κουφάλο, Agent Smith, θα σας ανακρίνω, σου πω εγώ τι θα πάθεις. Άκου 7 ρε παιδιά, 7 στον Agent Smith. 7. Κρίμα και άδικο. Ας μου ήρθε, θα κάνω έτσι. Κρίμα και... Λοιπόν, νούμερο 4, HAL 9000 και Agent Smith. Oh yeah. Μα εγώ είμαι τώρα. Εσύ είσαι, νούμερο 3. Τι έχω? Στο νούμερο 3, ναι. Έχω από το Spider-Man 2, ναι. Τον Dr. Octopus. Ένας από τους καλύτερους κακούς που έχουν υπάρξει γενικά, αλλά για εμένα, καλά μην πω, εγώ θα πω στο τέλος. Ο καλύτερος Spider-Man κακός με διαφορά, ακόμα και από του Willem Dafoe. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος και από τον Willem Dafoe? Ναι, ξεκάθαρο. Πολύ εύκολο. Ούτε καν. Ως προς τι. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι εισάξιοι. Απλά πιστεύω ότι κάποιος υπερτερεί σε κάποια και κάποιος άλλος υπερτερεί σε κάποια άλλα. Δεν λέω υποκριτικά, λέω σαν χαρακτήρες. Σαν... Όχι, εγώ δεν λέω υποκριτικά, εγώ μιλάω σαν χαρακτήρες. Εγώ σε χαρακτήρες ο Dr. Octopus πιστεύω είναι πολύ πιο ωραίος.
κακός και ταιριάζει τόσο στο Spider-Man. Γιατί σου αρέσει περισσότερο από τον Green Goblin? Θα σου πω. Μα γι' αυτό ρώτησε. Καταρχάς είχα πετύχει το Spider-Man 2 μικρός, το που ήμουν. Πόσο να ήμουν. Τέλος πάντων ήμουν μικρός. Το είχα πετύχει στην τηλεόραση και το είχα δει. Μεγαλώνοντας όταν το ξαναείδαμε, δεν θυμόμουν τίποτα. Θυμόμουν μόνο ένα πράγμα και αυτό ήταν ο κακός. Αυτό λέει πολλά. Μπράβο. Ναι, ναι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ήταν ο Μολίνα που ήταν λίγο 50χρονος, λίγο. Δεν ήταν φέτος, ξέρω εγώ, ήταν Τζον Σίνα. Ναι. Ήταν. Ένας απλός καθημερινός φυσικός της διπλανής πόρτας. Θα μπορούσε να τον έχεις και φυσικό στο σχολείο σου. Ήταν αυτός που ήταν. Ναι. Με κάτι πλοκάμια. Με κάτι πλοκάμια που πίσω. Έχεις δίκιο. Αυτή η αληθοφάνεια που βγάζει το Spider-Man, γαμώτο, και ο Green Goblin το έχει αυτό. Και το William Dafoe θα μπορούσε να τον δει στην πραγματικότητα. Δεν είναι κάποιο υπερφυσικό κι αυτό. Ένα έτσι κόκαλο. Και στην αρχή επειδή. Ναι, γυμνασμένο κι αυτό. Ναι. Ήταν γυμνασμένο, ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ήταν κοκαλιάρη. Δεν ήταν κανένα. Δεν ήταν ο Bane, α πούμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Doc Ock, διότι είναι ο μοναδικό κακό. Ή μάλλον για να μην πω ο μοναδικό, γιατί δεν μπορώ να του θυμηθώ όλο το να του φέρω στον εγκεφαλό μου. Αλλά τουλάχιστον είναι αυτό που θυμάμαι. Που είναι κακό, που έγινε κακό όχι από επιλογή του. Ναι. Στην ουσία δεν είναι αυτό κακό. Είναι τα πλοκάμια τα οποία τον ελέγχουν. Δηλαδή, να ελέγχει αυτό τα πλοκάμια, ελέγχουν τα πλοκάμια αυτών. Άρα αυτό σε βάζει και σε μια φάση συμπόνιας. Νιώθει συμπόνια για αυτόν, γιατί στην ουσία και αυτός φυλακισμένος είναι. Αυτά που κάνει δεν θέλει να τα κάνει. Όντως. Και ο Spider-Man σε αυτή την ταινία παίζει τον ρόλο του διασώστη και όχι τόσο του διασώστη του ίδιου του Doc Ock. Δηλαδή προσπαθεί να σώσει και την ανθρωπότητα και τον αγαπημένο του. Νομίζω γενικά είναι έτσι ο Spider-Man. Από το μέντορά του. Γενικά έχει σχεδιαστεί έτσι ο Spider-Man ώστε να φέρνει τον κακό στον σωστό δρόμο ξανά. Ναι. Εννοείται ότι στον Doc Ock θα βάλω 10 στα 10. Ναι. 10 στα 10 Doc Ock, παιδιά. Συζητητή τώρα, τι να λέμε. Και στου υπόλοιπου θα βάλω. Στο νούμερο 3 το δικό μου θα βάλω από το αγαπημένο σου franchise την κυρία Dolores Umbridge. Την κυρία με τα ροζ. Αυτή την αγαπημένη μου κυρία. Όλοι όσοι έχουν δει Harry Potter στο μία φορά. Τόσο πολύ ήθελα να. Δηλαδή, πραγματικά, τι ωραία, τι ωραίο cast. Τι ωραία. Δεν είχατε σίγουρα μια τέτοια καθηγήτρια κι εσείς στο σχολείο. Ακούστε τώρα, πραγματικά, τι έχει γίνει με την Κολοντολόρες. Από την πρώτη φορά που είδα Harry Potter, τη χάθηκα. Και από τότε, κάθε επόμενη φορά που. Ξαναέβλεπα τα Harry Potter, γιατί όταν θα δεις το ένα Harry Potter δεν θα μπορείς να δεις το ένα, θα δεις και τα υπόλοιπα, θα τα πάρεις σε ρί. Πάντοτε σκεφτόμουν εξ αρχής με το που ξεκίνησε για ποιο λόγο να φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή να δούμε την Dolores. Παιδιά της χαινόμουν, πραγματικά θέλω να σκυπάρω κάθε σκηνή που δεν μου συμβαίνει εμένα συχνά αυτό. Μου αρέσουν οι κακοί, τους γουστάρω. Ναι, ναι. Αυτή είναι τόσο κακιά, τόσο σπαστική. Δεν μόνο κακιά, είναι και σπαστική. Είναι σπαστική, δεν είναι κακιά τόσο. Ναι. Είναι και κακιά. Είναι, τι λέμε, είναι κακιά. Και κακιά. Είναι σπαστική. Ναι, αλλά συνευριάζει το παρουσιαστικό της. Συνευριάζει, ξέρετε τι συνευριάζει, παιδιά, σε αυτή την τύπησα. Ότι είναι κακιά, αλλά νομίζει. Δεν την νοιάζει πρώτον. Και δεύτερον, νομίζω ότι αυτή είναι σωστή. Αυτά που κάνει είναι σωστά. Είναι σαν τον Χίτλερ του Harry Potter σύμπαντος. Και αν υποθέσουμε ότι είναι ο Voldemort ο Χίτλερ, αυτή είναι ο στρατηγός του Voldemort. Που με το που του δίνουν εξουσία, μη σας πω άμα την αφήναν λίγο παραπάνω θα θέλει να γίνει Voldemort στη θέση του Voldemort. Ναι. Η τύπισσα βασανίζει ένα μικρό παιδί για να της πει αυτό που θέλει χωρίς να δείχνει. Όποιο παιδί. Ακριβώς, το Harry Potter. Ναι. Χωρίς να δείχνει καμία μεταμέλεια για αυτό που κάνει. Και έχει και σπίτι θείας κακιάς στα 80's. Σε μεδάκια, πορσελάνες πάνω, όπως λέγονται αυτά, πιατάκια, στα οποία μέσα είναι ακόμη χειρότερο γιατί έχει φυλακισμένα γατιά. Δηλαδή, είναι μία θεία η οποία είχε γατιά, δεν ήθελε να τα χάσει και τα έκανε με μαγεία, τα έβαλε με μαγεία μέσα σε πορσελάνες. Ναι, ναι. Αναπτύξανε και τη μαγεία πλέον οι θείες. Φανταστείτε τώρα αυτές οι θείες να ήταν και μάγισσες. Πέραν των άλλων. Παιδιά, συχαίνομαι την Dolores Umbridge. Όλος ο κόσμος τη συχαίνεται. Τον Voldemort τον ψιλοσυμπαθώ κιόλας. Να ξέρετε. Και στους κλήρους θανάτου το πρώτο μέρος που κερδίζει νικάει, παίρνει και το ραβδί του Dumbledore. Το καλό, ναι, ναι. Το καλό, το έτσι, με τα ουφς που κάνει. Και το σηκώνει πάνω και αρχίζουν οι καταιγίδες και λες τώρα από πού θα βγει ο Voldemort και θα σκοτώσει κόσμο τώρα. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Μάγοι. Σκυλιά που πετάνε, κουκουβάγες. Σκυλιά που πετάνε. Κουκουβάγες, κάτι σοκολατένια, βατράκια, όλα να σκοτώσει. Την Dolores δεν τη συμπάθησα και δεν θα τη συμπαθήσω ποτέ. Ακόμη και τον Draco Malfoy το ψηλό συμπάθησα κάποια στιγμή. Έτσι, θέλει ταινία να το συμπαθήσει κάποια στιγμή. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, νούμερο 3 δικό μου, Dolores Umbridge. Βαθμολογία. Θα βάλω ένα, αν και ποτέ δεν θα την έβαζα σε το 5. Τι ένα. Όχι ένα, θα βάλω ένα κάτι. Τι λέει. Όχι, δεν είπα ένα στα 10. Θα τη φώναζε εδώ πέρα τώρα να σου κάνει τα βασανιστήρια που έκανε στο Harry Potter. Μάθημα θέλει να μου κάνει. Αυτή. Ναι, μου κάνει ήδη. Μια παρόμοια. Έχει.
Μια παρόμοια. Φοράει και ροζ. Όχι, όχι. Άπου να το πούμε και το ότι φοράει συνέχεια ροζ, είναι λες και φοράει όπως φορούσαν οι ναζιστές ή γενικά οι χουντικοί που φοράνε μια συγκεκριμένη στολή. Και αυτή φοράει πάντοτε ροζ. Έχει μανία με αυτό που δείχνει και ότι είναι σαν να φοράει μια στολή συγκεκριμένη. Δεν την έβαζα ποτέ σε λίστα μου εγώ, ποτέ με τίποτα. Δεν σου πέρασε το μυαλό. Ούτε καν. Μου πέρασε το μυαλό. Bellatrix δεν βάζω. Προσπαθώ να την Εγώ αυτή πιστεύω ότι ανέφερε και την Bellatrix, δεν θα βάζα την Bellatrix με τίποτα γιατί είναι η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ. Και δεν μπορεί να την. Όσο και κακιά είναι, δεν μπορεί να δεν γίνεται. Συμπαθώ. Ωραία. Και κακιά που είναι, τη συμπαθώ. Συμφωνώ κι εγώ. Και στο Sweeney Todd που πάλι την κακιά παίζει που φτιάχνει αυτές τις πίτες με τους πεθαμένους. Ναι. Πάλι τη συμπαθώ. Ναι. Θα τρώγα πίτα. Θα βάλω ένα 8 στα 10. Για την Dolores. Ένα 8 στα 10. Σώθηκε, εντάξει. Εντάξει, τόσε, 8 στα 10. 8 στα 10. Το δέχομαι. Εντάξει, για εκεί είναι. Για εκεί είναι. Δεν θα τη δώσουμε και παραπάνω, γι' αυτό το πάρει και πάνω τη. Άντε. Καλά είσαι. Σβήσε. Τώρα είμαι εγώ το νούμερο 2 μου. Είσαι εσύ το νούμερο 2 σου. Καλά, τώρα πάμε στα 2 σίγουρα. Πάσα σιγουράκια τώρα. Είχαν ένα απόδοση. Λοιπόν. No bet ήταν. Στο νούμερο 2. Τι έχω κάνει εδώ πέρα. Android. Δεν είναι Android. Ναι, συγγνώμη. Πάμε, ναι. Νούμερο 2. Το νούμερο 2 μου. Είναι ο Θάνος. Ουου, ο Θανάς. Πού είσαι ρε Θανάς. Ποιος Θάνος. Άκου. Αυτός ένα μηδέν. Όχι, ο Warrior. Ο Θάνος ο Warrior του Endgame. Με τη χατζάρα, τη διπλή. Ναι, ναι, και τη στολή, τη χρυσή. Τι πλώρο είναι αυτή. Τη στολή που κάνει. Αυτή που πετσόκοψε την ασπίδα του Captain America. Που ποτέ θα την πετσοκοβότανε. Ναι, ναι. Που βάζει κάτω το τέτοιο. Βγάζει το κράνος, το βάζει πάνω και κάθεται και περιμένει. Και περιμένει. Τι θα γίνει, παιδιά, θα δούμε κανένα σήμερα. Άντε, να πούμε, και έρχονται οι τρεις δυνατότεροι του σύμπαντος και τους δέρδι και τους τρεις. Όχι οι δυνατότεροι. Δεν είναι δυνατότεροι. Ποιοι είναι δυνατότεροι. Βάλε μια γουάντα εκεί. Σιγά. Ο Θόρ είναι με κοιλούμπα μπεκρής. Δεν είναι στα prime τους απλά. Αποτυχημένος. Ο Captain America είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει έναν ορό εκεί πέρα και έχει πάρει υπερδυνάμεις. Είναι υπεράνθρωπος. Και ο Iron Man είναι ένας τύπος πάλι απλός άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει μια μηχανή που κάνει τα πάντα. Και εντάξει, η δυνατότητα μπορεί να είναι η Wanda, ξέρω εγώ, και ο Doctor Strange ή αυτή, αλλά εντάξει. Είναι τρεις σημαντικότεροι και τους πάει στο ξύλο. Απλά πράγματα. Και δεν τον έβαλε γι' αυτό προφανώς, γιατί το παρουσιαστικό του, το MOV, καλό CGI που είναι τεράστιο τέτοιο. Στο Λάρα, Σπαθάρ, δεν Σπαθάρ, είναι. Josh Brolin. Φωνή Josh Brolin, γιατί δεν το βλέπω αλλιώς. Μόνο τη φωνή του. Και έχει και τη φάτσα, την έχει λίγο. Εντάξει, ναι, η φωνή του αρκεί πάντως. Ναι, αλλά έχει και λίγο φάτσα Josh Brolin. Λογικό, γιατί είναι αυτός. Ναι, βάζουν και λίγο από τα χαρακτηριστικά πάντοτε του ηθοποιού που παίζει τον χαρακτήρα για να ταιριάζει με τη φωνή. Ίσως ο καλύτερος κακός σε super hero ταινία. Τον Θάνος βασικά τον θεωρώ μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι μια κατηγορία από μόνος του. Διότι ο Θάνος είναι ο μοναδικός κακός, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον μπορεί ο θεατής να συμφωνεί. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι όταν τελικά καταρχάς τον βλέπεις μια ολόκληρη ταινία και τους κερδίζει όλους. Και τους κάνει αυτό που ήθελε. Και είναι και μπροστά, ένα βήμα μπροστά από όλους. Ναι. Πάντοτε. Γιατί είναι και πανέξυπνο, δεν είναι μόνο πολύ δυνατός. Ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το πράγμα, δεν νικέται. Ναι, ναι, ναι. Και τους κερδίζει όλους τελικά. Εξαφανίζονται οι μισοί σου αγαπημένοι χαρακτήρες. Πετσοκόβει τους μισούς Avengers. Ναι, εξαφανίζονται οι μισούς αγαπημένοι χαρακτήρες και πάλι όμως στο τέλος, όταν τελικά κερδίζουν οι Avengers, γίνεται, στο Endgame. Ναι, γίνεται με το θάνατο του αγαπημένου σου χαρακτήρα, αυτός που τα άρχισε όλα. Και όταν τελικά γίνεται στάκτες ο Θάνος, δεν παίρνεις, ας πούμε, κάποια κάθαρση, ας πούμε, ή ότι. Δεν λες ότι. Ναι, ρε φίλε. Δεν αγαπητοί, εμείς ξαναδούμε, ρε. Μπρόβο, πούμε. Κάθεσαι και. Καταρχάς είσαι στεναχωρημένος από το θάνατο. Έγινε σκόνη. Πριν λίγα δευτερόλεπτα έχει πεθάνει ο Iron Man. Οπότε. Εντάξει, ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά ναι. Δεν χαίρεσαι που τουλάχιστον πέθανε ο Θάνος. Στην εντάξει, παίζει ρόλο αυτό που λες για τον Iron Man. Γιατί για να τον νικήσουν, για να το κάνουν όλο αυτό, υπήρξαν μεγάλες απώλειες. Mm. Χάθηκε κόσμος. Αλλιώς δεν νικιόταν. Black δεν νικέται διαφορετικά. Iron Man. Δεν νικέται διαφορετικά αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι. Ναι. Δεν νικέται διαφορετικά αυτός ο κακός. Είναι απίστευτα καλογραμμένος κακός. Είναι απίστευτα καλωστημένος κακός. Είναι ο κακός ο οποίος πάνω του στηρίχθηκε όλο το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Είναι ο κακός ο οποίος για να νικηθεί έπρεπε να ενωθεί όλο το κινηματογραφικό. Σύμπαν της Marvel και πάλι δεν τον νίκησαν. Πήραν δεύτερη ευκαιρία για να τον κερδίσουν και ναι. Στη δεύτερη ευκαιρία πάλι είχαν απώλειες ναι, ναι. Για να τον κερδίσουν. Έτσι. Και, από τότε, και από τότε που χάθηκε ο Θάνος, χάθηκε και η Marvel. Χάθηκε και η Marvel. Έτσι. Επίσης, θα μου πει τώρα κάποιος και ο Iron Man από τότε που χάθηκε η Marvel. Ναι. Αυτοί οι δύο, διότι ο ένας στην ουσία ήταν το αντίθετο του άλλου. Ναι. Επίσης, ο Θάνος στην Marvel του τώρα που φοβάται να σκοτώσει μέχρι και ένα σκυλάκι που έχει ο χαρακτήρας δεν γίνεται, γιατί ο Θάνος σκοτώνει τους αγαπημένους σου χαρακτήρες. Ρε παιδιά, μην το πάτε μακριά, είδαμε το Quantum Mania. Ο Kang, ο κατακτητής στο Quantum Mania πρέπει να σκοτώνει το χρόνο του,
τον χρόνο τον δικό μας, σκοτώνει κάτι γενικά. Δεν θυμάμαι. Εξαφανίζει κάτι ασήμαντους εργάτες εκεί που είναι σαν τον Darth Vader. Spoiler alert, δεν θα αναφέρει κανένας από τους δύο τον Darth Vader σε αυτή τη λίστα. Γιατί δεν τον έχουμε ούτε καν στα αλλαγή. Αν θέτω να τον αναφέρουμε στο τέλος, γιατί δεν το πιάσαμε, να το πιάσουμε και αυτό το θέμα, να αναφέρουμε γιατί. Δεν θέλουμε να νευριάσουμε ούτε να τσαντήσουμε κανένα, δεν έχουμε αυτό το σκοπό, απλά εμείς δεν θα τον έχουμε σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή και να μην την είχα ακούσει την λίστα του Αντρέα, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν τον είχε βάλει. Έτσι. Καλά, εγώ. Εσύ τα έχεις πει, εντάξει. Εγώ τα έχω ξαναπεί. Νούμερο 2, ο Θάνος. Ναι, ο Θάνος εμφανίζεται, σκοτώνει τη μισή ανθρωπότητα, όχι μόνο τους μισούς Avengers. Σκοτώνει τη μισή ανθρωπότητα. Ναι, ολόκληρη. Την εξαφανίζει. Θα μου πεις, το κάνει και για το καλό ταυτόχρονα της ανθρωπότητας. Βλέπετε, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Βλέπετε πόσο κόντρα είναι αυτά τα δύο. Σκοτώνει τη μισή, το μισό σύμπαν μάλλον. Χαζομάρες λέει, όσο πάει ανεβαίνει. Το μισό σύμπαν σκοτώνει για το καλό του σύμπαντος. Άσχετα τώρα αν συμφωνείς, αν κάνει το σωστό ή δεν το κάνει, έτσι. Αυτός αυτό που κάνει, γι' αυτό το κάνει. Αυτό νομίζω ότι κάνει. Έχει ένα κίνητρο το οποίο δεν είναι. Ναι. Άμα δεν τον εμποδίζει κανείς, δεν σκότωνε κανέναν, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Ο σκοπός του δεν είναι να σκοτώσει τους Avengers, είναι να επικρατεί balance στο σύμπαν. Σύμπαν. Και γι' αυτό εγώ θα τον έβαζα σε μια ξεχωριστή κατηγορία μόνο του. Ναι. Αλλά έτσι τον έβαλε στο νούμερο 2, 10 στα 10 στο φίλο μου τον Θάνος. Εννοείται, δεν μπορώ να βάλω λιγότερο. Με τίποτα. Όχι. Νούμερο 2, δικό μου, θα βάλω τον κακό που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια και ονομάζεται Scar. Scar από το Lion King, το καλό του 1994. Όχι το άλλο, το Μούφα του 2019, έτσι. Που μου πήρατε μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, και όχι μόνο animated, και μου κάνατε, μου σκυπάρατε, μου πετσοκόψατε τη σκηνή του θανάτου του Μουφάσα. Είστε βλάκες! Αυτή η σκηνή είναι η καλύτερη της ταινίας! Δεν έχω δει καν τι αυτή την ταινία. Καλύτερα! Το 2019. Καλύτερα! Εγώ πήγα και στο σινεμάκελα να τη δω, ήμουν και χαϊπαρισμένος. Και τώρα τολμάνε να βγάζουν και Μουφάσα. Ξεχωριστή ταινία που δεν υπάρχει σε animated. Πάνε να κάνουν και. Σύμπαν. Expand το σύμπαν. Ό,τι να είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας μην προδικάζω, μπορεί να είναι και καλό. Μπορεί και να πάω να το δω. Δεν ξέρω. Βασικά θα πάω. Τι να πούμε για το Scar. Ο Scar, παιδιά, είναι ο Σαραβαμπίτσης που λέω εγώ, ο οποίος έχει έναν ανιψιό, έχει έναν αδερφό και επειδή θέλει να πάρει τη θέση του αδερφού του, λέει: θα εξαπατήσω τον ανιψιό μου, θα κάνω μπινιά για να τον φέρω σε ένα σημείο να νομίζει ότι αυτός σκότωσε τον πατέρα του. Όχι μόνο σκοτώνει τον πατέρα του ο Scar, μάλλον στείνει όλη αυτή τη φάση για να σκοτώσει τον πατέρα του Σίμπα και αδερφό του δηλαδή, αλλά φορτώνει ολόκληρο αυτό το θάνατο στον μικρό του γιο. Πόσο πιο κακός μισητός μπορεί να γίνει. Μπορεί κάποιος να γίνεις, ναι. Δηλαδή, και εκτός αυτού, όταν επιστρέφει όταν επιστρέφει ο Σίμπα, δίνει, πουλάει τους δικούς του, τις ιένες πρώτα, και μετά όταν βλέπει ότι μπορεί και πάλι να νικήσει τον Σίμπα και τον φέρνει στην ίδια θέση που είχε φέρει τον Μουφάσα, του λέει ότι εγώ σκότωσα τον Μουφάσα, γιατί θέλει να πάρει και την ικανοποίηση κιόλας, είναι τόσο κακός, και την ώρα εκείνη που τον ανατρέπει, εντάξει, μετά γίνεται, παίρνουμε το τέλειο, την τέλεια κάθαρση, γιατί το πληρώνει, όχι απλά με το ίδιο νόμισμα, τον ξεπατώνει. Και σύν τη άλλη είναι και άχρηστο ρέμπελο, γιατί και που έγινε βασιλιάς, όλα σκατά τα έκανε. Τίποτα δεν άφησε, τα πάντα πεθάνανε εκεί πέρα στο σύμπαν. Εγώ στο νούμερο 2 έχω την φωνάρα του Jeremy Iron. Αυτό θέλω να πω. Ως Scar. Αν και δεν το έχω δει και στα αγγλικά που θέλω, λόγω των φωνών, να την ακούσω. Επειδή είναι και μια ταινία για παιδιά. Ναι. Και βλέπεις αυτό τον κακό τώρα να σκοτώνει τον πατέρα του μικρού τέτοιου τώρα. Και τον κερνάει κιόλας η Disney αυτό τον κακό. Δηλαδή δείχνει και πρώτη φορά πτώμα στην οθόνη που δεν είχε δείξει πιο πριν. Τον κερνάει, δηλαδή τον υποστηρίζει. Ξεφεύγει. Disney είναι 10 στα 10. Νομίζω ότι όσο ξέφυγε στο Lion King, η Disney δεν ξαναξέφυγε. Ναι. Πρέπει να φτάσει στο peak της Νταρκύλας στο Lion King. Δεν έχω δει άλλο τόσο σκοτεινό παιδικό project. Δεν έχω δει. Βάζω 10 στα 10. Εννοείται. Εντάξει. Να το νούμερο 1. Είσαι το Μουφάσα, ο Τσουτσές, Νούμερο 1 δικό σου. Νούμερο 1 δικό μου είναι. Να σου πω κάτι. Why so serious? Να σου κάνω ένα μαγικό. Θέλω ένα μολύβι. Από τον Morbius. Τι γελάς. Όχι, είναι ο Τζόκερ του Heath Ledger. Ο Τζόκερ του Heath Ledger. Ναι. Δεν το περίμενε κανένας. Όχι, ποιος το περίμενε. Τζοκεράρας, πάμε Τζοκεράρας. Ποιος το περίμενε ότι θα έχω βάλει τον Τζόκερ. Εντάξει, ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο, παιδιά, τον είπε ο Αντρέας. Εγώ δεν θα τον έλεγα, αλλά θα τον έλεγα μετά. Πόσες φορές θα τον πεις εσύ. Εντάξει, εγώ ναι, προφανώς το ξέρω. Είναι εκτός συναγωνισμού. Ναι. Αυτός, τέλος. Εγώ τον έβαλα στο νούμερο 1 τον Τζόκερ, γιατί δεν το έχω πει ποτέ εγώ σε αυτό το κανάλι. Και είναι στο νούμερο 1
και πάνω από όλους τους υπόλοιπους, γιατί είναι μια τριλογία που παίζει ο Batman του Nolan. Είναι μια τριλογία που μετά την πρώτη φορά, μετά την πρώτη φορά που θα τη δεις, όταν θες να τη ξαναδείς, βάζεις τον Batman Begins, που είναι ταινιάρα, ναι, αλλά βαθιά μέσα σου θες να περάσει. Άντε, να τελειώνουμε να βάλουμε το Dark Knight. Το Dark Knight για να δούμε τον Joker. Όχι να δούμε τον Batman λοιπόν, και το πώς συνεχίζει η ιστορία, να δούμε τον Joker. Ακριβώς. Αντικειμενικά, δηλαδή παραδεχτείτε το κι εσείς. Όταν λέτε η τριλογία Batman του Nolan, τι σας έρχεται πρώτο πράγμα στο μυαλό? Ναι, ναι. Ο Christian Bale, ναι, νομίζω. Ο Joker του Heath Ledger σας έρχεται στο μυαλό. Ναι. Και είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία, μάλλον έγινε τόσο καλή, τόσο σημαντική αυτή η ταινία για το franchise που ονομάστηκε μετά The Dark Knight Trilogy. Και ονόμασε και την τρίτη ταινία Dark Knight Rises. Άλλος ένας κακός ο οποίος δεν νικέται με τίποτα. Παρόλο που δεν έχει κάποια υπερδύναμη ή κάτι τέτοιο, έχει απλά ένα μυαλό που είναι, εντάξει, μυαλό, δεν είναι φυσιολογικό. Έχει αλλά... δύο πράγματα τα οποία τον κάνουν ανίκητο. Ναι. Το πρώτο είναι ότι είναι εκπληκτικά έξυπνος και γνώστης των πραγμάτων. Και το τρίτο είναι ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. Ναι, η πατρία βέβαια. Χάσεις... Αλλά η πατρία, επειδή τα δύο πρώτα είναι μαζί. Όταν δεν έχει τίποτα να χάσει και θες απλά να κάνει κακό στον κόσμο και να δημιουργήσει χάος, δεν νικέσαι. Ναι. Πώς θα τον απειλήσει, πώς θα τον βγάλει. Για να πεθάνει, δεν σε νοιάζει. Γελάς. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και εγώ, αν θέλω αυτό να τον αντιμετωπίσω, πώς θα τον αντιμετωπίσω. Δηλαδή, αυτός τι κάνει. Όταν θέλει να πλήξει τον Batman, ψάχνει, πηγαίνει στους αγαπημένους του, έτσι, και προσπαθεί να πλήξει τους αγαπημένους του, ώστε να βγάλει έξω τον Batman, να τον αποκαλύψει. Ο Batman δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για τον Joker. Δεν έχει καν origin story, δεν έχει καν ταυτότητα. Ναι. Δεν ξέρει κανένας ποιος είναι. Ποιος είναι ο Joker. Από πού προέρχεται. Ποιος ήταν ο Joker πριν γίνει Joker. Πώς θα νικηθεί. Και παιδιά, ο Joker, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, τη λογία του Nolan, δεν νικείται. Δεν έχει νικηθεί. Ναι. Δεν νικήθηκε ποτέ. Στην ουσία ο Batman είπε ψέματα για να νικηθεί και όπως απεδείχθη στο Rises, δεν νίκησε. Το Rises είναι η απόδειξη ότι ο Joker κέρδισε. Ποτέ δεν έχασε. Έτσι. Δεν γίνεται να χάσει, αυτό το Joker. Τέλος. Και εντάξει, τώρα τα έχουμε πει για το Heath Ledger, τα έχεις πει πόσες φορές εσύ. Ναι, ότι... τι να πούμε για το Heath Ledger. Τώρα... Δεν θα πω τώρα κάτι καινούριο. Το τι κάνει ο Heath Ledger εκεί πέρα και ότι μέσα με το στόμα ανοιχτό την πρώτη φορά που το βλέπεις. Τι να πούμε για τις ατακάρες που λέει που έχουν μείνει και θα τους λέμε στον αιώνα τον άπαντα. Επίσης, να πούμε ότι όταν λέμε Joker, ειδικά στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ο Joker και ο Heath Ledger. Εντάξει, είναι και ο Joaquin Phoenix, είναι και ο Jack Nicholson και άλλοι που έχουν παίξει τον Joker. Εμένα μου αρέσει και ο Cameron Monaghan που παίζει τον Joker στο Gotham, αλλά κατά τα ψέματα. Joker όταν λέμε, εννοούμε Heath Ledger. Τι έχεις να πεις σε αυτούς που λένε ότι το Oscar που πήρε ήταν λόγω του ότι πέθανε και ότι δεν το άξιζε? Επειδή γίνονται τέτοιες αδικίες αρκετά, νομίζω ότι έγινε και εδώ πέρα, αλλά δείτε το αντικειμενικά ότι ο Heath Ledger δεν γινόταν να πάρει Oscar. Θα ήταν έγκλημα, εγώ. Ναι, δεν γινότανε. Θα ήταν έγκλημα να μην πάρω ο Heath Ledger Oscar και δράτω την ευκαιρία, γιατί το νούμερο ένα το δικό μου δεν έχει πάρει ούτε αυτός Oscar για το συγκεκριμένο ρόλο και θα έπρεπε κανονικά, διότι είναι ο Joker πριν τον Joker, διότι είναι από έναν ηθοποιό ο οποίος παίζει και στο The Dark Knight και παίζει τον καλό. Και στο Harry Potter. Και στο Harry Potter, μπράβο, και εκεί παίζει εκπληκτικά. Ναι. Τον λατρεύω, παιδιά, λατρεύω τον Gary Oldman. Τον λατρεύω. Ο Gordon, δηλαδή, στην τριλογία Batman του Nolan. Και θα πω ότι στο νούμερο 1 εγώ έχω βάλει τον Stansfield, τον κακό δηλαδή της ταινίας Leon the Professional. Της ταινιάρας Leon the Professional με την πιτσιρίκα Natalie Portman να την τραμπουκίζει ο Stansfield. Ένας κακός ο οποίος, εάν τον έβλεπε ο Joker, πραγματικά θα φοβόταν. Θα κάνανε κολλητή παρέα ή θα κάνανε κολλητή παρέα ή θα τον φοβόταν. Πραγματικά, ο Gary Oldman, με το που το βλέπεις, από την πρώτη στιγμή που το βλέπεις στη συγκεκριμένη ταινία, με τα μάτια του στα χαμένα, με τις νευρικές κινήσεις που κάνει, με αυτό που κάνει που κάθε φορά που εμφανίζεται και πάει να ξεκινήσει κάτι, το μακελιό, παίρνει ένα χάπι ναρκωτικό και το σπάει μέσα στο στόμα του και κάνει ένα έτσι, ότι και καλά σπάει όλο μέσα του και είναι λες και γεννιέται ένα τέρας εκείνη την ώρα. Λες και αναδύεται ένα τέρας και το κάνει ο άνθρωπος, όλο αυτό είναι αυτοσχεδιασμός. Τον είχε αφήσει ο σκηνοθέτης να αυτοσχεδιάζει απίστευτα πολύ. Να πω εγώ ότι δεν έχω γνώμη γιατί δεν έχω δει την ταινία. Ναι, δεν την έχει δει ο Αντρέας την ταινία, αλλά θα τη δούμε σήμερα κιόλας. Του το έχω υποσχεθεί ότι θα δούμε. Ναι. Γιατί την είχε και στο watchlist. Ο Stansfield, παιδιά, είναι ένας psychopath, απρόβλεπτος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Όλα τα βλέπει ίσωμα. Δεν πά να είσαι γέρος, νέος, άντρας, γυναίκα, παιδάκι, νεογνώ. Ακόμη και δικός του να είσαι, όταν είναι νευριασμένος, δεν σε βλέπει. Αν ο γιος του.
Να πω, δεν θα τον έβλεπε καν. Ο άνθρωπος πραγματικά δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τη δουλειά του. Τον νοιάζει απλά να σκοτώνει κόσμο. Και να πούμε ότι ρε παιδί μου έχει μια σκηνή με την Natalie Portman που την τραμπουκίζει. Την ουσία την έχει φυλακίσει, την έχει κλείσει μέσα σε ένα μπάνιο. Και τη λέει, τη κάνει μια ερώτηση. Πάει κοντά τη. Μικρό παιδάκι Natalie Portman, παιδιά, συγκεκριμένη ταινία. Για παλιά, για το 94 ταινία μιλάμε. Ναι. Έχετε παρατηρήσει ότι έβαλα δύο κακού από ταινίε του 94, έτσι. Και τραμπουκίζει, παιδιά, την Natalie Portman λέγοντά τη, σου αρέσει η ζωή? Και το απαντά εκείνη την ώρα η τρομοκρατημένη Natalie Portman, ναι, μου αρέσει η ζωή. Και της απαντάει ο τύπος σε ένα μικρό παιδάκι, το απαντάει ότι α, ωραία, γιατί δεν μου αρέσει να σκοτώνω ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη ζωή τους. Στάνσφιλ, παιδιά, άλλο επίπεδο. Ο χαρακτήρας που μπορεί να μην το έχει αναφέρει ποτέ ο Heath Ledger ή μπορεί να μην το έχει αναφέρει κανένας, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, να μην έχει επηρεαστεί. Ο Heath Ledger, ο Joker του Heath Ledger από τον Stansfield του Gary Oldman. Δεν γίνεται. Θα το δεις και εσύ όταν θα το δούμε και θα πας και θα γράψεις σχόλια από κάτω από το προφίλ το Menchil. Θα γράψεις Ανδρέας, άνω κάτω τελεία. Έχει δίκιο ο θείος μου που είπε για τον Stansfield. Είναι ο καλύτερος κακός όλων των εποχών. Ναι. Όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Για μένα ναι. Όλων των εποχών. Τον βλέπεις, χέζεσαι επάνω σου και δεν υπάρχει το πόσο άβολα νιώθεις κάθε φορά που τον βλέπεις μπροστά στην οθόνη. Ξέρεις ότι θα γίνει χαμός. Δηλαδή δεν θέλεις να τον τζαντήσουν. Δεν θέλεις. Τον φοβούνται ακόμη και οι δικοί του. Οι δικοί του ακόμη όταν εμφανίζεται μπροστά τους πέφτουν κάτω μήπως τους σκοτώσει. Μιλάμε ότι σκοτεινιάζει ο τύπος. Είναι απροβλεπτός. Είναι Τζόκερ πριν τον Τζόκερ του Χίλιου. Τον φοβούνται οι δικοί του όπως. Του Voldemort που σου είπα πριν λίγο. Ακριβώς αυτό. Το χτίζει και πολύ ωραία η ταινία γιατί σιγά σιγά το χτίζει μέσω των άλλων ότι σε παρακαλώ μην τον νευριάσεις. Ναι. Δηλαδή λένε στους άλλους. Σε παρακαλώ παίζουμε εμένα την αλήθεια γιατί θα πρέπει να τον ενοχλήσω. Και δεν θέλει ούτε αυτός που είναι δικός του να τον ενοχλήσει. Ναι. Τόσο κακός είναι ο Stansfield, παιδιά. Stansfield, συγγνώμη. Τόσο κακός. Νούμερο 1. Stansfield από το Leon The Professional. Δεν μπορώ να βάλει βαθμολογία ο Ανδρέας. Βάζει 10 από τώρα. Ωραία. Και μου δίνει και το χέρι γιατί με εμπιστεύεται. Αυτές ήταν οι επιλογές μας για τους 5 καλύτερους στο top 10 που φτιάξαμε μαζί με τον Ανδρέα για τους 10 αγαπημένους μας κακούς. Γενικά από όλες τις ταινίες, από όλα τα είδη. Τώρα εσείς κάτω στα σχόλια θα συνεχίσετε αυτό εδώ το βίντεο και θα μας γράψετε τους δικούς σας αγαπημένους κακούς. Θέλετε ένα, αν θέλετε δύο, θέλετε τρεις, θέλετε 10, θέλετε 20. Γράψτε όσους γουστάρετε. Και καινούργιες ιδέες. Και καινούργιες ιδέες. Για να κάνουμε άλλα τέτοια βιντεάκια, να βάλουμε κάτω εδώ πέρα, να πει τα 5 δικά του Ανδρέα, τα 5 δικά μου, τι γουστάρετε, να τα βάλουμε κάτω και να γουστάρουμε όπως κάνουμε πάντα. Τώρα, εάν δεν χορτάσετε τις φατσάρες μας, μπορείτε να τις βλέπετε και στο Instagram και στο TikTok, πιο πολύ τη δική μου που και που guest star πετάγεται και ο Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και ήσασταν στην συντροφιά μας. Πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για τα επόμενα βίντεο Chilling Couch που θα έρθουν, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που κάνει αυτό εδώ το κανάλι. Πλησιάζουμε και τις 90.000 εγγραφές, μαγείο ακρότημα. Θα δούμε, κάτι θα ετοιμάσουμε έτσι για τις 90.000 εγγραφές. Γιατί έρχονται και τα 5 χρόνια σιγά σιγά που κλείνει το Tom & Chill κανάλι, ναι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε Leon The Professional. Δεν είσαι έτοιμος για αυτό που θα δεις. Λέγεται The Professional. Leon, άνω κάτω παύλα, The Professional. Άνω κάτω παύλα. Άνω κάτω τελεία. Και να σας πω και κάτι. Μισό τώρα να το πω από το μικρόφωνο του Ανδρέα. Και να σας πω και κάτι. Αν θέλετε να πούμε για έναν κακό από το Star Wars, να πείτε τον Palpatine και όχι τον Darth Vader. Ο Palpatine, ναι, είναι κακός. Σωστός κακός. Που τον φοβάς, τον βλέπεις και γέζεσαι πάνω σου. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Άντε, γεια!